οποίο κρίθηκε στο μεταφερτής. Δεν ξέρω αν είναι εσείς, όπως είδες στην ομάδα σας. Εγώ περίμενα κάτι παραπάνω σήμερα. Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Αταβόρα για την νίκη και για την στέψη του σαν πρωταθλητή. Είναι γεγονός ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν πιάσαμε την απόδοση προηγούμενων καλών εμφανίσεων, γιατί δεχτήκαμε δύο γκολ αποστημένες φάσεις, οι οποίες, αν θέλετε, να είναι μέσα στο παιχνίδι και αν θέλετε, τα δύο γκολ αυτά μας έριξαν ψυχολογικά και δεν μπορέσαμε στη συνέχεια να αντιδράσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο σπασμωδικά προσπαθήσαμε, αλλά δίκαιο ο Ανταγώνας κέρδισε το παιχνίδι. Όμως, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στη δικιά μου την ομάδα για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε και τα παιδιά τα δικά μας είναι έτσι σε καλύτερη. Η διαφορά δυναμικότητα που μπορώ να πω των δύο ομάδων ήταν αυτή που έδωσε το δικαίωμα στον Ανταγώνα να πανηγυρίσουμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Πάντως, αυτό που έδειξε ο Αναγόρα στο σημερινό παιχνίδι, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι δεν σ' άφησε το δεύτερο γκολ. Εγώ επαναλαμβάνω και αυτό πιστεύω ότι το παιχνίδι κρίθηκε στα δύο στιμένα, στα δύο γκολ. Σίγουρα έχει ποιότητα ο Αναγόρα, έχει παίχτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Δυστυχώς εμείς δεν είχαμε την εμπειρία τέτοιων παιχνιδιών και μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως, εκτιμητέα και η δικιά μας προσπάθεια. Σωστά. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πούμε χίλια δύο πράγματα για την πορεία της ομάδας. Απλά δεν θα τα πούμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι η ώρα που πρέπει να μιλήσουμε. Να πω ότι το σημερινό παιχνίδι ήμασταν αρκετά διαβασμένοι σαν ομάδα. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έδωσαν κάτι παραπάνω από το 100% του εαυτού τους. Προσπάθησαν, αφιάστηκαν, ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μέσα στο γήπεδο μπορούν να προσωπικά που δείχνουν πόσο σχεδόν που έχουν τάσει στον αγωνιστικό χώρο δεν προσθήκαμε σε κανένα σημείο την οπτική του παιχνίδι. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω σταθήκαμε την ευκαιρία να σημειώσουμε δύο ωραία γκολ που είναι δεδομένα μέσα στο προγνήσιμα και στα στημένα μέσα στο ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα μπορούσαμε και με άλλους τρόπους να τελειώσουμε πιο εύκολα το να κάνουμε το σύντομο πιο εύκολα το παιχνίδι. Αλλά γενικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλα τα παιδιά, από όλους τους διευθυντές και νομίζω ότι είναι μια θετική κατασκήνωση εάν όλοι πιστεύω ότι ο Ανταγώνας θα πάρει το πρωτάθλημα, εδώ φτάσαμε. Ήταν μια μεγάλη θετική ικανοποίηση κυρίως προς τον πρόεδρο της ομάδας μας, γιατί ξέρετε ότι για να χτιστεί αυτή η ομάδα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να βλέπει ο κόσμος ποδοσφαιριστές που έχουν παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες, πρέπει να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και σίγουρα αν η ομάδα δεν ανέβαινε, κατηγορία, νομίζω ότι θα ήταν ατυχία για το, θα ήταν μια άτυχη χρονιά για το σύλλογο του Ανταγώνα. Όμως θέλω πραγματικά να σταθώ στη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε δύο τρεις ανθρώπους μέσα από τη διοίκηση, οι ανθρώποι που βάλανε το χέρι στην τσέπη, οι ανθρώποι που αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στο σωματείο να είναι σε επόμενες αγωνιστικές σε μια μεγαλύτερη ελπίζουμε κατηγορία και από εκεί και πέρα πρέπει όλος ο κόσμος, όπως είχατε σήμερα στο γήπεδο, όχι μόνο να έρχεται στο γήπεδο για να κοιτάει την ομάδα μας, αλλά να βοηθήσουν και άλλοι παράγοντες, κυρίως οικονομικοί παράγοντες, σε αυτές τις δύσκολες που ζούμε. Νομίζω με τη συμβολή και την παράσταση πολλών ανθρώπων που οικονομικά μπορούν να στηρίξουν έστω και να το παρέσουν όλοι από λίγο, να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Ανταγώνα ακόμα σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Συγχαρητήρια στην ομάδα του κύριου Στάθου. Νομίζω ήταν ένας άξιος αντίπαλος μέσα στο κήπεδο και γενικά στο όλο το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα όμως πιστεύω ότι δίκαια έχουμε έως τώρα την καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.